Διαπιστώσαμε πριν με το Θωμά και μας έκανε εντύπωση αυτή η κάρτα ότι σε σχέση με την αδιευκρίνηστη ψήφο, ενώ κάποιος θα περίμενε ότι όσοι λένε ότι θα ψηφίσουν κουκουέ είναι μπετοναρισμένοι, δεδομένοι, είναι ένα ποσοστό το οποίο όντως μας προκαλεί εντύπωση ότι δεν έχει αποφασίσει. Λέει ότι θα ψηφίσει κουκουέ, αλλά δεν είναι και βέβαιο. Κοιτάξτε, όλα τα κόμματα, άμα δούμε και τις δημοσκοπήσεις, το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι πάνω από το ποσοστό που εμφανίζεται ότι ήταν στις βουλευτικές εκλογές, ενώ άλλα κόμματα είναι από κάτω. Ένα θέμα όμως είναι ότι η ουσία είναι ότι υπάρχει ένας κόσμος στο ευρωβαρόμετρο το τελευταίο, μόλις 38% βλέπει θετικά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, 38% του Μαΐου. Λοιπόν, που λέει τι δηλαδή, ότι η συντριπτική πλειοψηφία είτε διαφωνεί, είτε δεν έχει εμπιστοσύνη, είτε ανησυχεί, είτε προβληματίζεται. Εμείς λέμε λοιπόν ότι αυτός ο κόσμος έχει απαιτήσεις να ξέρει τι ψηφίζεται εκεί πάνω. Γιατί αυτά που βλέπει όλα αυτά τα χρόνια, γιατί παίρνει αποφάσεις το Ευρωκοινοβούλιο για το ένα ή για το άλλο, αλλά είναι όλα σε αντιλαϊκή κατεύθυνση. Δηλαδή, είναι χαρακτηριστικό για τα Τέμπη συζητάμε. Συζήτηση για τα Τέμπη δεν έγινε ποτέ στο Ευρωκοινοβούλιο, μόνο με την παρέμβαση των συγγενών. Ένα χρόνο ολόκληρο. Μία οδηγία υπήρξε, μία έκθεση για τους σιδηρόδρομους. Μία έκθεση για τους σιδηρόδρομους υπήρχε, η οποία ήταν για τη χωρητικότητα των τρένων και δεν υπήρχε το παραμικρό, η παραμικρή λέξη για τα Τέμπη. Λοιπόν, τα λέμε αυτά γιατί είναι στο άρθρο 19 που ταυτόχρονα ξεπλένει την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λέει κράτος δικαίου. Ωραία, εντάξει, αλλά είναι, επειδή όμως λοιπόν το κράτος δικαίου το έχετε κάνει καραμέλα, τον ορισμό της Κομισιόν τον ξέρετε. Λέει λοιπόν το κράτος δικαίου ότι είναι η διασφάλιση της ενιαίας αγοράς και της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας. Λοιπόν, το κράτος δικαίου εφαρμόζεται και στα Τέμπη γιατί στο όνομα της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας και της ενιαίας αγοράς τα συστήματα ασφαλείας θεωρούνται κόστος. Και γι' αυτό λοιπόν συγκρούστηκαν το 2023, δύο τρένα στην ίδια γραμμή. Γιατί ακριβώς, γιατί γινόταν παρατάσεις σύμβασης, γιατί βεβαίως ήταν κόντρα επιχειρηματικών ομίλων και βεβαίως αυτοί θεωρούσαν κόστος να μπουν και να φτιάξουν αυτά τα τρένα και αυτές τις υποδομές. Άρα, κύριε Παπαδάκη, λοιπόν, λοιπόν, η προτεραιότητα για εσάς αν εκλεγείτε και είστε μεθαύριο στην Ευρωβουλή. Λέμε λοιπόν ότι ναι, Ο λαός ζητάει σήμερα να γνωρίζει τι αποφασίζεται. Όλοι οι υπόλοιποι, είτε όλοι τα ψηφίζουν, τα συνδιαμορφώνουν όπως ακούσατε εδώ με μεγάλες πλειοψηφίες. Το 94% ψηφίζει το ΠΑΣΟΚ τα ίδια με τη Νέα Δημοκρατία. Ο ΣΥΡΙΖΑ το 75% τα ίδια με τη Νέα Δημοκρατία και ο Βελόπουλος το 55% τα ίδια με τη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Άρα λοιπόν ψηφίζεις ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ Ελληνική Λύση και ψηφίζεις από 55% μέχρι 93% Μητσοτάκη. Άρα λοιπόν αυτό που λέμε είναι ότι χρειάζεται ένας κόσμος να γνωρίζει. Καθόλου μηδενιστικό. Είναι τα νούμερα ψυχρά λοιπόν, και υπολογισμένα. Άρα λοιπόν σήμερα χρειάζεται ο κόσμος αυτός που έχει διαφορετικές. Κώστα, έχει διαφορετικές το ψήφισμα, γιατί ξεπλένει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακριβώς. Και συγκαλύπτει την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ρόλο της και τις μεγάλες ευθύνες. Άρα λοιπόν. Κύριε Παπαδάκη, ένα λεπτό. Πάντως να σας πω, κύριε Αρβανίτη, πριν πάω στον κύριο Σακελαρίδη, ότι και αυτή η αντίληψη ότι στον ΣΥΡΙΖΑ είστε πιο κοντά με τους συγγενείς των θυμάτων σε σχέση με άλλα κόμματα ή μπορείτε να αφουγκραστείτε περισσότερο την ανησυχία των συγγενών. Εγώ εσείς δεν το αγοράζω. Εσείς υπονοείτε τώρα. Ποιος δηλαδή, το είπε αυτό. Ας μιλήσουν καλύτερα οι 7 παρατάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, τη σύμβαση. Όλη την ίδια δεν πειράζει. Φαντάζομαι. Θα κάνω μία ερώτηση στον συνάδελφό μου, τον κύριο Παπαδάκη, που θα του δώσω θα πάρει το λόγο να απαντήσει. Ότι το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αφορά τις παραβιάσεις του κράτους δικαίου. Και του λέω, δεν ναι, το ψήφισες. Και λέμε λοιπόν για τις παραβιάσεις του κράτους δικαίου, λοιπόν, για τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα συστήματα ασφαλείας και απάντησα ότι αυτές τις οδηγίες είναι αυτές που οδήγησαν στο έγκλημα. Επίσης, για τις υποκλοπές. Το 2021 υπάρχει οδηγία που θεωρεί ελεύθερη αγορά τα κακόβουλα λογισμικά. Τι δεν καταλαβαίνετε. Αυτά λοιπόν είναι ψηφισμένες οδηγίες. Αν λοιπόν τις ξεπλήσουμε. Κλείνουμε τις οδηγίες αυτές με το ψήφισμα, εσείς τις ξεπλένετε, εμείς όχι. Αυτή είναι η διαφορά μας. Ελάτε, κύριε Παπαδάκη. Νομίζουμε ότι οι εργαζόμενοι που δουλεύουν ως και 13 ώρες δουλειά με ευρωπαϊκή οδηγία, οι βιοπαλαιστές αγρότες που βιώνουν το τρελό κόστος παραγωγής την ίδια ώρα που τους περικόβονται και οι τελευταίες ενισχύσεις λόγω της ΚΑΠ, οι αυταπασχολούμενοι που βιώνουν την
την δραματική αύξηση της φορολογίας ακριβώς γιατί είναι κατέπιση να στηρίζονται οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Νομίζουμε ότι δεν πρέπει να παρκάρουν την ψήφο τους για να είναι εύκολα ερμηνεύσιμη το βράδυ των εκλογών και από εδώ πάνε και άλλοι την επόμενη μέρα. Ότι πρέπει να, η ψήφος τους να αποτελέσει βόλη και τιμωρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που όλα τα υπόλοιπα κόμματα στηρίζουν και να στηρίξουν το ΚΚΕ που και ξεσκεπάζει και αποκαλύπτει και καταψηφίζει όλα αυτά τα αντιδραστικά που έχουν κάνει χειρότερη τη ζωή μας και την επόμενη μέρα θα είναι στην πρώτη γραμμή του αγώνα γιατί εκεί που κρίνονται τα πάντα είναι στους χώρους δουλειάς, εκεί που ανατρέπονται αντιλαϊκές αποφάσεις, εκεί που μπορούν να αυξηθούν μισθοί με συμβάσεις, εκεί που μπορούν να ανανεωθούν συλλογικές συμβάσεις και συμβάσεις εργαζομένων που απολύονται. Άρα από αυτή τη σκοπιά ισχυρό ΚΚΕ την επόμενη μέρα για να έχει ο λαός στήριγμα και αποκούμπι.